Τι επόμενε κινήσει τη σχεδιάζει η κυβέρνηση, καθώ πλησιάζουμε προ τι ευρωεκλογέ. Σήμερα ο Αλέξη Τσίπρας περιοδεύει στα Ιωάννινα, όπου εγγενίασε έργα επέκταση του αεροδρομίου. Περισσότερο όμω για τα επόμενα κυβερνητικά σχέδια θα μα πει η Νίκη Ζορμπά από την αίθουσα σύνταξη. Καλησπέρα. Μετά την ε, ψήφο εμπιστοσύνη που έλαβε η κυβέρνηση από 153 βουλευτέ, τα κομματικά επιτελεία πλέον στην τελική ευθεία για τι ευρωεκλογέ επανασχεδιάζουν τη στρατηγική του. Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, υπάρχουν μερικά χαμόγελα, συγκρατημένα μεν, διότι οι τελευταίε δημοσκοπήσει δείχνουν μια μικρή ανάκαμψη των ε, ε, ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώ, είναι πάρα πολύ πιθανό πράγματι. Την απαντήσει στην πρόκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξη Τσίπρα στο βράδυ των ευρωεκλογών, αναλόγω και με τα αποτελέσματα που θα καταγραφούν και ε, ουσιαστικά να επιταχυνθούν οι εκλογικέ εξελίξει, Λιάννη. Και ποιο είναι ο πύχη ο οποίο θα οδηγούσε τον Αλέξη Τσίπρα να λάβει την απόφαση να γίνουν οι εκλογέ τον Ιούνιο νίκη. Μία εκτίμηση ε, στελεχών κυβερνητικών σε κατηδίαν συνομιλίε του, διότι το Μαξίμου επιμένει επισήμω στη γραμμή ότι οι εκλογέ θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο. Σύμφωνα λοιπόν με κάποιε ζυμώσει σε επίπεδο συνεργατών του κυρίου Τσίπρα, αλλά και κυβερνητικών στελεχών που είναι σε θέση να γνωρίζουν όσα διαμείβονται μέσα σε κλειστέ αίθουσε του Μαθάρου Μαξίμου. Ένα ασφαλή πύχη που θα επέτρεπε στον Αλέξη Τσίπρα να διεκδικήσει μια ανατροπή στι εθνικέ εκλογέ θα ήταν να μην ξεπερνάει η ψαλίδα των ευρωεκλογών το 4%. Νίκη Ζορμπά, σε ευχαριστούμε.